Ταυτόχρονα να δώσουμε τη δυνατότητα επανεκκίνησης οικονομίας. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο αν ενώσουμε δυνάμεις. Και αυτό είναι το μήνυμα, το βασικό μήνυμα που βγαίνει από τη σημερινή πρωτοβουλία. Να ενώσουμε δυνάμεις, η πολιτεία, τραπεζικός τομέας, η επιχειρηματικότητα εκείνη που έχει την υψηλή κοινωνική ευθύνη, οι Έλληνες της Διασποράς, η Εκκλησία, όλοι και όλες να ενώσουμε δυνάμεις, βεβαίως όμως, μέσα σε ένα πλαίσιο. Σε ένα πλαίσιο που θα αναδεικνύει την καινοτομία, την νεοφυή επιχειρηματικότητα και θα δίνει τη δυνατότητα στο τραπεζικό σύστημα, στις τράπεζες, να ξαναπαίξουν τον ουσιαστικό τους ρόλο, κοινωνικό και οικονομικό. Να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίση που όλοι βιώνουμε ξεκίνησε από τον τραπεζικό κλάδο. Οδήγησε στην συρρήκνωση της ρευστότητας και τελικά βέβαια προκάλεσε σοβαρές ζημίες στον κύριο κορμό της ελληνικής οικονομίας, στην επιχειρηματικότητα, αλλά και σε καθένα ξεχωριστά ελληνικό νοικοκυριό. Οποιαδήποτε προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση, λοιπόν, δεν μπορεί παρά να περνά από την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, ώστε οι τράπεζες να υπηρετούν το βασικό τους ρόλο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δοκιμασμένες με επιτυχία στο εξωτερικό εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας αποτελούν ένα μπούσουλα, ένα μοντέλο παρεμβάσεων για την βελτίωση της ρευστότητας και την επανεκκίνηση της οικονομίας και στη χώρα μας. Το πρόγραμμα του Act for Greece αποτελεί μια πρωτοβουλία συγκερασμού της καινοτομίας με την κοινωνική και αναπτυξιακή τραπεζική, με απότερο στόχο την πρόσβαση νεοφυών επιχειρήσεων σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Υπό αυτή την έννοια είναι ένα πρότυπο εγχείρημα που μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες θα επανακτήσουν σταδιακά το πραγματικό κοινωνικό και οικονομικό τους ρόλο σε συνεργασία με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Η παρουσία της Εθνικής Τράπεζας στο όλο εγχείρημα με τη συνεργασία σημαντικών κοινοφελών ιδρυμάτων, με τη συνεργασία της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, μας εγγυώνται ένα εξαιρετικά πετυχημένο αποτέλεσμα, που θα λειτουργήσει και ως έναυσμα για την επιτυχή μετάβαση από την κρίση στην αναγέννηση της ελπίδας, στην εγκαθίδρυση της αλληλεγγύης και στο επιστέγασμα της προοπτικής με κύριο συστατικό την καινοτομία. Η πολυετής ύφεση επέφερε, όπως είπα πιο πριν, σημαντικές επιπτώσεις, αρνητικές επιπτώσεις, οδηγώντας τη χώρα σε μια πρωτοφανή οικονομική, αλλά και ας μην το ξεχνάμε αυτό, όχι μόνο οικονομική, αλλά και κοινωνική κρίση, ανθρωπιστική κρίση θα έλεγα. Όλοι οι κοινωνικοί δείκτες και κυρίως εκείνοι που αφορούν τη φτώχεια και την ανεργία επιδεινώθηκαν δραματικά στα χρόνια της κρίσης. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για τις συνθήκες και την έκθεσή της που αφορά τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα, στο τέλος του 2014, ένα χρόνο πριν, το ποσοστό της ανεργίας βρίσκονταν στο 26,5%, ένα πρωτοφανές ποσοστό για χώρα στον πυρήνα της Ευρωζώνης, όχι απλά Ευρωπαϊκή, στον πυρήνα της Ευρώπης. Το χάσμα του κινδύνου της παιδικής φτώχειας ανέρχονταν στο 34,4%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 36% των Ελλήνων, ή τη περισσότερη από 3,8 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας, βρίσκονταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρόκειται για ένα θλιβερό ρεκόρ για τη χώρα μας, καθώς την κατέτασε πρώτη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης και τρίτη στην Ευρώπη των 28 στα επίπεδα κοινωνικού αποκλεισμού.
Η πενταετής ύφεση εκτός των κοινωνικών επιπτώσεων προκάλεσε αρνητικές συνέπειες και στην ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αποτέλεσμα ήταν 250.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κλείσουν, προκαλώντας απώλεια περίπου 800.000 θέσεων εργασίας. Και όσες βέβαια άντεξαν, τις περίμενε η οδύσσια της χαμηλής ζήτησης, του ακριβού δανεισμού και του ασύμμετρου εξωτερικού ανταγωνισμού. Παρ' όλα αυτά, σήμερα 1,7 εκατομμύρια συμπολίτες μας, 1,7 εκατομμύρια Έλληνες, συνεχίζουν να εργάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνεπώς, δεν μπορεί παρά σε αυτές να στηριχτεί η ανάκαμψη της οικονομίας μας. Και η Ελλάδα έχει υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα υψηλότερα ποσοστά, 58%, έναντι μέσου όρου 29%. Κυρίες και κύριοι, από την πρώτη στιγμή της ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας ένα χρόνο πριν και αντιμέτωποι με αυτά τα νούμερα, τα οποία όμως δεν είναι απλή αριθμή, είναι μια κοινωνική πραγματικότητα, αφορούν χιλιάδες εκατομμύρια ζωές. Αντιμέτωποι λοιπόν με αυτή την ανθρωπιστική κρίση, προτεραιότητά μας κορυφαία αποτέλεσε η προσπάθεια, παρά τις περιορισμένες δυνατότητες που είχαμε λόγω της δεδομένης οικονομικής κατάστασης στη χώρα, να βρούμε τον τρόπο να περιορίσουμε ή να αντιμετωπίσουμε αυτή την κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση. Θυμίζω ότι ο πρώτος νόμος που έφερε η κυβέρνησή μας προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, παρά τις αδικαιολόγητες και ανετιολόγητες αντιδράσεις από την πλευρά των θεσμών, αφορούσε η προσπάθεια αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Ταυτόχρονα, επανασχεδιάσαμε τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας και αξιοποιώντας για πρώτη φορά το σύνολο των κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, καταφέραμε παρά τις αρνητικές επιπτώσεις από τα capital controls και σε εξαιρετικά δύσκολες οικονομικά συνθήκες, σε ένα χρόνο να μειωθεί κατά 1,5% η ανεργία. Δηλαδή να δημιουργηθούν περίπου 90.000 θέσεις απασχόλησης. Προφανώς και δεν πανηγυρίζουμε, διότι παραμένει πολύ ψηλά η ανεργία. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για θέσεις απασχόλησης, για μείωση της ανεργίας, για ένταξη των αποκλεισμένων στο κοινωνικό ιστό. Από την πρώτη στιγμή, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπό την ευθύνη της αναπληρώδριας Υπουργού, της κυρίας Φωτίου, σχεδίασε και εφήρμοσε ένα στοχευμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης της κρίσιμης κοινωνικής κατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο θεσμοθετήσαμε τη δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έως και 300 κιλοβατόρες μηνιαίως, αλλά και την επιδότηση ενοικίου σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, δίνοντας προτεραιότητα σε όσα έχουν ανήλικα παιδιά. Προχωρήσαμε τη χορήγηση επίσης της κάρτας αλληλεγγύης προς τους πλέον αδύναμους συμπολίτες μας για τη δυνατότητα αγοράς βασικών αγαθών σε μηνιαία βάση. Σήμερα, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε, προχωράμε στη σχεδίαση με μεγάλη επιμέλεια και προσοχή ενός νέου εθνικού συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης. Προχωράμε στην επέκταση του θεσμού του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, στην ενίσχυση και επέκταση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων. Οι δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας δεν διασφαλίζουν μόνο την κοινωνική συνοχή, αλλά αποτελούν ταυτόχρονα και μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ εξασφαλίζουν και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, τα συσσωρευμένα προβλήματα των τραπεζών, είναι γεγονός
ότι περιορίζουν τις δυνατότητές τους να προσφέρουν τις απαραίτητους σπόρους που θα οδηγούσαν στην ανάκαμψη της οικονομίας και στην προοπτική αυτή η ανάκαμψη να εδραιωθεί σε στέρεες βάσεις. Βεβαίως, η παραπάνω διαπίστωση έχει οδηγήσει σε ποικίλους προβληματισμούς για την έβρεση των κατάλληλων εναλλακτικών εργαλείων χρηματοδότησης τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Η χρήση εναλλακτικών και παράλληλων οικονομικών εργαλείων για την χρηματοδότηση κοινωνικών αλλά και επιχειρηματικών δράσεων είναι ένας τομέας με πολλές προοπτικές ανάπτυξης που συνεχώς επεκτείνεται τόσο στην Ευρώπη όσο και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Είναι καλό να παίρνουμε τα καλά, τα θετικά παραδείγματα, διότι η κρίση δεν χτύπησε μόνο τη χώρα μας. Ιδιαίτερα μάλιστα σε καταστάσεις περιορισμένης ρευστότητας σαν αυτές που έχουμε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη συμμετοχικών και κοινωνικών μορφών χρηματοδότησης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο στήριξης δράσεων και για την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά και για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων. Η κοινωνική δυναμική των συνεργατικών χρηματοδοτικών δράσεων και το υψηλό ανθρωπιστικό αίσθημα του λαού μας, σε συνδυασμό με την υψηλή εταιρική κοινωνική ευθύνη, μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την εξάπλωση και εδραίωση αυτών των εναλλακτικών χρηματοδοτικών συστημάτων. Η υποστήριξη των εγχειρημάτων αυτών από λογισμικό υψηλής τεχνολογίας μπορεί να εξασφαλίσει τη φιλικότητα προς τους συμμετέχοντες, τη διαφάνεια, την αμεσότητα, καθώς και την γρήγορη υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων. Η ενίσχυση της καινοτομίας μέσα από συμμετοχικές χρηματοδοτικές δράσεις θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για εναλλακτικού τύπου επενδύσεις από μικρές επιχειρήσεις και νέους επιστήμονες, που δυστυχώς σήμερα είναι αναγκασμένοι να μεταναστεύουν στο εξωτερικό λόγω της υψηλής ανεργίας και των άλλων προβλημάτων που δημιούργησαν και μας κληροδότησαν αυτά τα 5 χρόνια σκληρής λιτότητας. Όπως είναι γνωστό, οι ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους είναι πιο στενά εξαρτημένες από τον τραπεζικό δανεισμό στη χώρα μας σε σχέση με τις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Με την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών όμως, ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και για την αποτελεσματική διαχείριση των δανειακών τους χαρτοφυλακίων. Συνεπώς έτσι, ευελπιστούμε, πιστεύουμε, θα απελευθερωθούν κεφάλαια για την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, ενώ θα μειωθεί και το κόστος του χρήματος. Ουσιαστική προϋπόθεση για τα παραπάνω, βεβαίως, αποτελεί το θετικό και έγκαιρο κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης που θα ανοίξει το δρόμο για την επίλυση του γόρδιου δεσμού, του ζητήματος του δημόσιου χρέους μέσα από την ελάφρυνση του χρέους και την επιστροφή του waiver των ελληνικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς βεβαίως και τη συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παράλληλα, από την πλευρά μας προχωρούμε στη δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού συστήματος, στην εισαγωγή και προώθηση επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης, στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, στην βελτίωση του πλαισίου για τους διαγωνισμούς και τη συμβάση του δημοσίου. Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, που θα παρουσιάσουμε την προσεχή άνοιξη, καταλήτης για την ευόδοση των στόχων μας είναι η αναχέτηση της τρομακτικής αποεπένδυσης που οδήγησε στη βαθιά ύφεση των προηγούμενων χρόνων. Ας μην ξεχνάμε ότι από το 2007 έχουν χαθεί από την ελληνική οικονομία
επενδύσεις ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ ή το 65% του συνολικού τους ύψους. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξετάζονται οι βέλτιστες τεχνικές για την ένταξη μεγάλων έργων υποδομής στο πρόγραμμα EFSI ή αλλιώς το λεγόμενο γνωστότερο ως Juncker Plan, προκειμένου να μπορούν να προσελκυθούν ιδιωτικά κεφάλαια. Ταυτόχρονα, προωθούμε το αμέσως επόμενο διάστημα ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο με νέο αναπτυξιακό νόμο, ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο για την ελληνική οικονομία που θα συνδυάζει τα υγιή ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με τον προσανατολισμό στην εξωστρέφεια, τον προσανατολισμό στην καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η παραδοσιακή τραπεζική διαμεσολάβηση και το πλέγμα νέων εργαλείων χρηματοδότησης, όπως η σημερινή πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, θα διαδραματίσουν, είναι βέβαιο, ένα σπουδαίο ρόλο στην προσπάθειά μας για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Η προσπάθειά μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, σε συνδυασμό όμως με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, φιλοδοξούν να αξιοποιήσουν όλα τα δυνατά μέσα, μεταξύ των οποίων είναι φυσικά και η διαδικασία της ανοιχτής συμμετοχικής χρηματοδότησης, ώστε να καταφέρει η κοινωνία να δρέψει σύντομα τους καρπούς των προσπαθειών της για ανάκαμψη το συντομότερο δυνατόν μέσα σε ένα περιβάλλον κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Η στήριξη ποικίλων πρωτοβουλειών στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της αλληλεγγύης, της επιχειρηματικότητας με κέντρο τον άνθρωπο, αλλά και περιβαλλοντικών και άλλων δράσεων, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μιας συνολικότερης πολιτικής που θέλουμε να ακολουθήσουμε για την ανόρθωση της οικονομίας και τη στήριξη της κοινωνίας. Κυβέρνηση, φορείς, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας καλούνται να συνεργαστούν, να συνεισφέρουν, να συνδράμουν, να βάλουμε όλη πλάτη για να βγούμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Η πρωτοβουλία της Τράπεζας Ελλάδος, της Εθνικής Τράπεζας, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Και θέλω να συγχαρώ όλους και όλες όσοι δούλεψαν σκληρά για να μπορεί σήμερα να παρουσιαστεί αυτό το project, αυτή η δράση, όχι σαν ένα σχέδιο πάνω σε ένα χαρτί, αλλά ως μια δράση που πολύ σύντομα θα έχει αποτελέσματα, στήριξη κοινωνίας. Να ευχαριστήσω λοιπόν τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και όλους όσοι συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, τους στρατηγικούς εταίρους του Act for Greece. Και πιστεύω ότι η υποστήριξη αυτής της προσπάθειας από το σύνολο των κοινωνικών εταίρων και ειδικά από εκείνους που έχουν την οικονομική δυνατότητα είναι η προϋπόθεση για την επιτυχία αυτού του προγράμματος. Με αυτή την έννοια λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου απευθύνω έκκληση σε όλους όσους έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν για να βγει η χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η προσπάθεια θα βρει την ανταπόκριση που της αξίζει. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία και ευχαριστώ θερμά όλους και όλες για τη συμμετοχή σας.